Σπύρος Γκολίτσης, προπονητής ΜΕΝΤ. Από ό,τι ξέρουμε έχετε νεανική ομάδα. Ποια είναι τα πλάνα της, όχι μόνο για φέτος και για του χρόνου και για τα επόμενα χρόνια? Ναι, η ΜΕΝΤ φέτος έχει ένα πραγματικά πολύ νεανικό ρόστερ. Ο μέσος όρος ηλικίας της ομάδας είναι λίγο πάνω από τα 21. Είναι παιδιά με πολλά προσόντα και με διάθεση να δουλέψουν. Να ακούσουμε τα ονόματά τους. Βεβαίως, εκτός από τα παιδιά που μείναν πέρυσι, όπως ο Χάρης, ο Σακούγλου, ο Αργύρης, ο Αντιφάκος, ο Γιώργος Κωνσταρίλης, ο Παναγιώτης Ονίνο, που είναι παιδιά όλοι κοντά στα 20-22 χρονών, ήρθαν ο Θωμάς ο Δημητριάδης, με συμμετοχές εθνική εφήβων εθνική παιδών, ήρθε ο Δημήτρης ο Βέλο από τα Νέα Μουδανιά, ένα νεαρό ταλαντούχο παιδί, και με την παρουσία και των υπόλοιπων παιδιών από τον περσινό κορμό έχουμε κάνει ένα πολύ δυνατό ρόστερ που πιστεύω ότι μπορεί να πρωταγωνιστήσει όχι μόνο στην Β' Εθνική αλλά και την επόμενη χρονιά στη νέα Α2. Ο στόχος ο φετινός μάλλον είναι εύκολος, γιατί ανεβαίνουν 5 ομάδες από ό,τι ξέρουμε. Έτσι φαίνεται, αλλά όλα αποδεικνύονται στο γήπεδο. Άμα δεν είσαι στο γήπεδο συγκεντρωμένος και δεν έχεις και ατυχίες, γιατί υπάρχουν και τραυματισμοί απρόπτυοι, θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε την πρώτη πεντάδα. Εμάς ο σκοπός και ο στόχος είναι να κερδίζουμε κάθε μάτς και γι' αυτό προσπαθούμε σε καθημερινή βάση. Και θέλουμε να προετοιμαστούμε από φέτος, αφού το πρωτάθλημα είναι πολύ μικρό και ο στόχος αρκετά εφικτός. Θέλουμε να είμαστε έτοιμοι και για την επόμενη αγωνιστική σεζόν, έτσι ώστε να έχουμε και πάλι υψηλές βλέψεις του χρόνου. Η ΜΕΝΤ στη συνείδηση των φιλάθλων είναι μπασκετική ομάδα. Ακριβώς, ναι. Πώς καταφέρατε και μπήκατε μέσα και την κάνατε βολεϊκή? Προσπαθούμε να το αλλάξουμε. Εγώ κλείνω στο σωματείο σχεδόν 8 χρόνια. Έχουμε δώσει βάση και στις υποδομές. Συμμετέχουμε σε όλα τα αναπτυξιακά πρωταθλήματα. Εφηβικό, παιδικό, παμπέδων. Η Ακαδημία μας έχει πάνω από 25 παιδιά. 11-12 ετών μιλάω, αυτά που δεν συμμετέχουν στα αναπτυξιακά. Και έχουμε τη χαρά αυτές τις δύσκολες εποχές να έχουμε ένα ιδιόκτητο γήπεδο που μας παρέχει πολύ καλές συνθήκες να δουλεύει η ομάδα. Και χάρη και σε κάποιους υποστηρικτές χορηγούς που έχει το τμήμα, πατάει γερά στα πόδια του και έχει βλέψεις να παρουσιάζεται κάθε χρόνο και καλύτερο. Υπάρχουν άτομα από τη διοίκηση που ασχολούνται μόνο με το τμήμα βόλεϊ? Η μειοψηφία μεν, αλλά υπάρχει. Είναι καλό να τους αναφέρουμε. Ο Γιώργος Ζούνογλου είναι στο αντρικό το βόλεϊ, ο Κώστας Τζιλικός του γυναικείου και ο κύριος Αβραμίδης. Είναι 3 άτομα από τα 15 μελές που ασχολούνται αποκλειστικά με το βόλεϊ. Και χάρη σε αυτούς και σε κάποιους υποστηρικτές, όπως είπα και πριν, η ομάδα έχει προοπτικές για κάτι καλύτερο στο μέλλον. Για Α1 έστω σε 2, 3, 4 χρόνια. Γιατί όχι, ποιος δεν θα το ήθελε. Να δούμε πώς θα διαμορφωθεί το χρόνο.